Η Εκκλησία τιμά λοιπόν τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστή. Ναι, να γυρίσουμε. Για την ακρίβεια. Ναι, βέβαια, ολοκληρώστε. Ο λόγος εσάς. Για την ακρίβεια δεν είναι η μνήμη του. Ναι. Και έχει σημασία αυτό να το πούμε, ναι, ότι μετά από κάποιο σημαντικό εκκλησιαστικό γεγονός, ναι, πολύ σημαντικό, και τα σημαντικά εκκλησιαστικά γεγονότα είναι οι γιορτές του Χριστού, την επόμενη μέρα τιμάται η σύναξη του προσώπου που έχει, ας το πούμε έτσι, το δεύτερο ρόλο. Γι' αυτό το λόγο μετά τα Χριστούγεννα στις 25 του Δεκέμβρη, στις 26 είναι η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ναι. Και σήμερα είναι η σύναξη του Ιωάννη του Προδρόμου, καθότι χθες ήταν η βάφτιση. Οπότε, του Χριστού. Οπότε δηλαδή η Εκκλησία τιμά τη σύναξη του Αγίου Ιωάννη, ναι, Προδρόμου και Βαπτιστή. Η μνήμη του είναι στις 29 του Αυγούστου που τιμάται από το μύρι της κεφαλής του. Η σύναξη, ωραία, ναι, ωραία, η σύναξη. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες λίγο, θεολογικές λεπτομέρειες που έχουν αξία. Ναι. Έχει αξία να ξέρουμε ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο τελευταίος ουσιαστικά μια σειράς προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι προφήτευαν την έλευση του Μεσσία. Μετά τον Ιωάννη δεν υπάρχει προφήτης, καθότι ο ίδιος έλεγε, είχε βγει στην έρημο και έλεγε το κήρυγμα της μετανοίας, μετανοείται, ήγηκε η Βασιλεία των Ουρανών, έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών, βάπτιζε τους ανθρώπους με νερό. Ήταν ένα βάπτισμα μετανοίας εξομολογήσεως και έλεγε ότι αυτός που θα έρθει μετά από μένα, του οποίου δεν είμαι ικανός να σκύψω, να δέσω ούτε το κορδόνι από τα παπούτσια του, είναι ισχυρότερός μου και θα σας βαφτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Προφήτευε δηλαδή τον ερχομό του Χριστού. Να πούμε επίσης ότι με τον Χριστό ήταν κατά σάρκα συγγενής, καθότι η μητέρα του Ιωάννη, η Ελισάβετ, ήταν συγγενής της Μαρίας, της Παναγίας, της μητέρας του Ιησού. Με μεγάλη βέβαια διαφορά ηλικίας, καθότι η Ελισάβετ συνέλαβε τον Ιωάννη σε μεγάλη ηλικία. Να πούμε ότι μεταξύ τους έχουν 6 μήνες διαφορά. Όταν δηλαδή ο Ιωάννης ήταν, όταν η μητέρα του ήταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, τότε έγινε η σύλληψη του Ιησού, του Χριστού. Και να πούμε επίσης ότι ο ίδιος ο Χριστός τον επένεσε και είπε ότι δεν θα περάσει άνθρωπος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη από εδώ και στο εξής. Είναι ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Εκκλησίας. Και είναι ένας από τους πιο αγαπημένους Αγίους των Ελλήνων. Των Ελλήνων, αν και το όνομα Ιωάννης είναι εβραϊκό, αν το μεταφράσουμε σημαίνει δώρο του Θεού, επομένως είναι το ελληνικό όνομα Θεόδωρος. Θεόδωρος και Ιωάννης είναι συνώνυμα, δηλαδή σημαίνει το ίδιο πράγμα ακριβώς, στα εβραϊκά και στα ελληνικά. Μέσω του χριστιανισμού το όνομα Ιωάννης έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Έτσι, τα γνωστά ονόματα Τζον, Γιώχαν και ούτω καθεξής, και το Ιωάννης φυσικά ξέρουμε εμείς ελληνοποιημένο, και είναι ένα όνομα που είναι αρκετά συχνό, είναι ένα όνομα το οποίο δινόταν και στα παλιότερα χρόνια σε άρχοντες, πολλοί αυτοκράτορες έχουν το όνομα Ιωάννης και πολλοί αξιωματούχοι. Υπάρχει τάξη στο σχολείο, ναι, γιατί είστε και καθηγητής, υπάρχει τάξη στο σχολείο χωρίς Γιάννη? Καμία. Πώς είναι, λέει, που σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει, έτσι είναι και με τις σχολικές τάξεις. Δίνετε πάσα και για τις παροιμίες τώρα, για αυτά που έχουμε ετοιμάσει στην πορεία. Ναι, και σχολική τάξη δεν κάνει προκοπή χωρίς Γιάννη. Πολλοί Ιωάννηδες, πολλές Ιωάννες. Τώρα με το που λέω το όνομα μου έρχονται στο μυαλό πολλά παιδιά αξιολάτρευτα, αγαπημένα, που γιορτάζουν σήμερα. Να τους πείτε και χρόνια πολλά, μπορώ να σας παρακολουθούν. Και χρόνια πολλά, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Στα σχολεία πότε επιστρέφετε? Α, δεν ξέρω. Επειδή είπαμε πριν για τις προφητείες, νομίζω ότι αυτό ακόμα δεν μπορεί να προφητευτεί. Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα, δεν ξέρω. Τι να πω, είμαστε όλοι σε μια στάση αναμονής. Για τη δευτεροβάθμια τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Τώρα και για την πρωτοβάθμια που υποτίθεται θα ανοίξουν τη Δευτέρα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία αναφορικά με τα διαζώσεις. Η τηλεκπαίδευση. Ναι, διαζώσεις λέτε. Α, αύριο ξεκινούμε. Αυτό σας λέω. Η τηλεκπαίδευση, ναι, ξεκινάει, ναι, πάλι η διαδικασία αυτή. Αύριο το πρωί κανονικά. Ναι, κανονικά. Τα θρησκευτικά πώς. Στην τηλεκπαίδευση πώς διδάσκονται? Με ευκολία ή με δυσκολία? Να σας πω, αφού μου δίνετε την αφορμή να φύγουμε και από τα τελείως θεολογικά να πάμε στα εκπαιδευτικά, θα σας πω εγώ τι κάνω. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι. Επειδή το διαζώσεις μάθημα δεν αντικαθίσεται σε καμία περίπτωση από κανένα WebEx και από κανένα τεχνολογικό επίτευγμα, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που γίνονται στην τάξη δηλαδή. Και επειδή τα παιδιά, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, έχουν λαλήσει μπροστά σε μια οθόνη, ναι, τουλάχιστον η δική μου προσπάθεια είναι να υπάρχει ζωντανός διάλογος και συμμετοχή από τα παιδιά. Δηλαδή, αξιοποιούμε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο.
Θα κάνω εγώ κάποια παρουσίαση, παρουσίαση λεκτική δηλαδή εννοώ. Θα τους μοιράσω ίσως και κάποια εικόνα στο διαμερισμό της οθόνης και θα γίνει συζήτηση. Προτιμώ περισσότερο τον διάλογο και την προσωπική επαφή δηλαδή, παρά οποιασδήποτε άλλες δράσεις, ασκησούλες και οτιδήποτε άλλο, γενικά να ξεκολλήσουν και από την οθόνη. Στην σύγχρονη εποχή τα θρησκευτικά είναι ελκυστικό μάθημα για τους μαθητές? Τώρα που με ρωτάτε, τι να σας πω. Για μένα είναι, και εντάξει, αυτό που εισπράττω είναι ότι είναι, να πω την αλήθεια, ναι. Είναι ελκυστικό, είναι ένα μάθημα το οποίο, αν ας πούμε υπάρχουν οι προδιαγραφές και του διδάσκοντα και των θεμάτων και οτιδήποτε άλλο, ανοίγει νέους δρόμους συζητήσεων, επικοινωνίας. Πάντα η θρησκεία ούτως ή άλλως. Σας ρωτώ γιατί ξέρετε και τα σχολικά βιβλία πολλές φορές δεν βοηθούν. Η ερώτησή μου περιστρέφεται γύρω από αυτό, ξέρετε. Εντάξει, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Έχει ένα ιδιαίτερο μεταβατικό επίπεδο. Ναι. Ναι, φέτος έχουμε και καινούργια βιβλία τα οποία είναι μεταβατικά και έχουν κάποιες δυσκολίες. Αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε και κολλημένοι στο βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι θέματα τα οποία απασχολούν τους εφήβους και τους νέους. Υπάρχει μια επικαιρότητα γενικότερη. Υπάρχουν τα υπαρξιακά ερωτήματα του καθενός και ειδικά στην εφηβεία όλα αυτά θα βγουν. Υπάρχουν οι αντιρρήσεις, οι αντιδράσεις, είτε και λόγω επικαιρότητας, είτε και επειδή και ο λόγος του Ευαγγελίου δεν χαϊδεύει. Έτσι, δηλαδή, κακά τα ψέματα. Και οι άλλες θρησκείες, όταν συζητήσουν για τις άλλες θρησκείες, επίσης υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Γενικότερα, υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα ζωντανό μάθημα και νομίζω ότι και εμείς, οι θεολόγοι δηλαδή, καλό είναι να φύγουμε από δύο μεγάλα προβλήματα, παύλα πειρασμούς. Το πρώτο είναι μια κακομοιριά που κακά τα ψέματα υπάρχει λίγο στον κλάδο μας, για να μιλήσουμε ειλικρινά. Και το δεύτερο είναι να το δούμε απλά σε ένα μάθημα: εξετάζω, παραδίδω, παίρνεις βαθμό. Δεν έχει αυτή τη λογική το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό και δεν πρέπει για μένα να το υπηρετεί αυτό. Το υπηρετεί, αλλά ως δευτερεύοντα στόχο. Μάλιστα. Μια ευχή από τον Παναγιώτη Ασμακόπουλο για το νέο έτος. Τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεοπτικά. Θα ξαναπούμε. Ναι, τα έχουμε πει, ναι. Στο νέο έτος, εντάξει, τώρα πάλι με πιάσετε λίγο, όχι απροετοίμαστο, απλά γενικά δεν είμαι αυτής της λογικής των γλυκόλογων. Εγώ θα πω, λοιπόν, εννοώ, ας πούμε, αυτά, υγεία, αγάπη, ειρήνη και χαρά, όλα αυτά δεν θα έρθουν μόνα τους. Αυτή η ευχή που εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να δώσω και στον εαυτό μου, είναι ότι για όλα αυτά που όλοι έχουν ευχηθεί, ο καθένας μας πρέπει να βάλει ένα λιθαράκι. Τίποτα δεν έρχεται μαγικά. Ούτε επειδή άλλαξε ο χρόνος ξαφνικά είναι καμιά συμπαντική συμφωνία, ας πούμε, να μας έρθουν όλα σωστά ή καλά. Πρέπει να δουλέψουμε προσωπικά πρώτα, άρα θα έλεγα σαν ευχή προσωπική βελτίωση και αλλαγή, προσωπική μεταμόρφωση και μετά σιγά σιγά θα δούμε και την αλλαγή που θέλουμε και προς τα έξω. Πώς έλεγε κάποιος, γίνε λέει εσύ η αλλαγή που θα ήθελες να δεις. Μάλιστα. Αυτό θα, τουλάχιστον πιστεύω εγώ και όσο μπορώ και όσο προσπαθώ να το εφαρμόσω και θα το έλεγα και σαν ευχή, ας πούμε, γενικότερη. Ας ελπίσουμε να επιστρέψετε στις τάξεις. Εκπαιδευτική μακάρι, διαδικασία μακριά από τα σχολεία και τις σχολικές αίθουσες δύσκολο να υπάρξει στο επίπεδο και όπως την είχαμε συνηθίσει. Κύριε Σμακόπουλε, καλή χρονιά, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά, καλή χρονιά για εσάς και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, αλλά έχουμε αφήσει τη μέση βέβαια τις παροιμίες εκεί με τους Γιάννηδες. Η Γιώτα θα μας βοηθήσει. Η Γιώτα βρήκε τις παροιμίες σε αυτούς τους. Εντάξει, τις πιο γνωστές παροιμίες, τις πιο γνωστές φράσεις που χρησιμοποιούμε όχι μόνο σήμερα που ακριβώς είναι το Άγιανιού. Κάθε μέρα. Η πιο γνωστή ποια είναι, άμα με καρφώνετε τώρα. Ήθελα εδώ να τσεκάρω λίγο τα παιδιά. Να βγάλουμε την κάρτα, έχουμε κι άλλες. Ποια είναι η πιο γνωστή? Ωραία, πάμε να τις δούμε γιατί θα τις βρείτε όλες και δεν θα έχουμε τι να πούμε μετά. Για να δούμε. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Που τη λέμε σε ποιες περιπτώσεις. Για κάποιον, όπως αναφέρονται και σε διάφορες ερμηνείες, για κάποιον που παραμένει στην ίδια κακή ή μέτρια κατάσταση. Ναι, δεν βάζεις μυαλό εσύ. Για κάτι εσύ που δεν αλλάζει. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Ακριβώς. Μάλιστα. Για κάτι που δεν αλλάζει. Πάμε στην επόμενη. Ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βγάλαμε, τον βαφτίσαμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τον βγάλαμε, τον βρήκες. Είναι, το έψαξα και έχω δει και τις δύο λέξεις να χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη παροιμία. Ωστόσο, η αρχική φαίνεται πως είναι αυτή που έχουμε βάλει και εδώ. Το ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον ευγάλαμε. Τι καλό παιδί, και σου λέω άλλος, αφού ακόμα δεν τον είδες, Γιάννη, τον έβγαλες. Πάντως, το όνομα Γιάννης χρησιμοποιείται πολλές φορές για να αναφερθούμε σε κάποιον με την καλή έννοια, για κάτι θετικό. Και αυτό παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Ακριβώς, με θετικό πρόσημο έχεις δίκιο. Ναι.
Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Αυτό. Το πάμε. Χρειαζόμαστε έναν Γιάννη στο σπίτι μας. Εσύ έχεις Γιάννη στο σπίτι σου. Η παραγωγή έχει Γιάννη. Εδώ έχουμε Γιάννη. Τα γραφικά, γιαλουράκης Γιάννης, βέβαια. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Και στον Γιάννη τον Μαρινάκη, βέβαια, τον γραφίστα μας. Χρόνια πολλά, εξαιρετικός και με υπομονή. Λοιπόν, βασικό. Λοιπόν, πάμε. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιάννιου. Αυτό το λέμε όταν θέλουμε να πούμε ότι δεν να είναι κάθε μέρα λαμπρή. Να βρούμε ειδήσεις, θέματα και δεν βρίσκουμε. Και λέμε, δεν είναι κάθε μέρα τα Γιάννιου. Ναι, κάποιες μέρες είναι δύσκολες. Ναι. Οπότε χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Ακριβώς. Για να το κάνουμε και κατανοητό. Σήμερα ήταν τα Γιάννιου. Ήταν τα Γιάννιου. Είχαμε, δεν είχαμε θέματα. Ήταν καλά. Λοιπόν. 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Αναφέρεται αυτή η φράση όταν, όπως λέει και η ερμηνεία, θέλουμε να ρίξουμε τις ευθύνες σε κάποιον, σε έναν άνθρωπο. Υπάρχει και αυτό. Εντάξει. Το αρνητικό. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε, πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και την τελευταία. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά παίρνω. Έχαμε και την τελευταία. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά παίρνω. Όταν λέμε άλλα αντί άλλων. Άλλα αντί άλλων. Όταν με ρωτάς τι κάνω και σου λέω για την επικαιρότητα. Όταν σε ρωτώ, ξέρω εγώ πόσα κρούσματα είναι σήμερα, τι κρούσματα κορονοϊού έχουμε και μου λες εσύ. Τα διεθνή νέα. Θα κάνει καλό καιρό. Λοιπόν, κάπως έτσι. Και με τις παροιμίες για τον Γιάννη, χρόνια πολλά πάλι στους Γιάννηδες και στις Ιωάννες, κλείνουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.